Δεύτερη μέρα λοιπόν λειτουργία των καταστημάτων. Η πρώτη, σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, κύλησε ομαλά. Πρέπει να σας πω ότι και οι επιχειρηματίες, καθότι και οι πελάτες, έδειξαν να τηρούν τα μέτρα. Mm-hmm. Βέβαια, υπήρξαν και περιπτώσεις, γιατί χθες ήμασταν όλη τη μέρα στον δρόμο και βλέπαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Οι καταστηματάρχες ήταν λίγο αυστηροί. Γιατί ήθελαν οι πελάτες τους να σεβαστούν τα μέτρα, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα και να μην τους κάνουν συνεχώς συστάσεις. Mm-hmm. Όπως είπατε κι εσείς, στην πρώτη φουρνιά εντός εισαγωγικών καταστημάτων που άνοιξε χθες, 4 Μαΐου, ήταν και τα οπτικά. Και ελάτε λοιπόν να σας δείξουμε ποια είναι η νέα καθημερινότητα για επιχειρηματίες και πελάτες. Είναι αυτά, είναι τα γάντια, τα αντισηπτικά και τις περισσότερες φορές όσοι πελάτες δεν έχουν κάποια μασκούλα μαζί τους, θα τους τις δώσουν οι καταστηματάρχες. Ο κύριος Νικολαράκος. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικολαράκο να μας περιγράψει αυτή τη νέα... καθημερινότητα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Γιάννη, συγγνώμη. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε λοιπόν. Κύριε Γιάννη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μουσάκη, αφήνουμε μουσάκι. Έτσι μου είπαν, λέει, είσαι πιο γοητευτικός με το μουσικό. Δίκιο έχουνε, δίκιο έχουν, κύριε Νικολαράκο. Δεν παλεύετε, Νικολαράκο. Λοιπόν, για πείτε μας, είναι πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, γνωριζόμαστε χρόνια. Τι έγινε χθες, κύριε Νικολαράκο, με τους πελάτες? Ανοίξαμε και ήρθε ο κόσμος, ναι. Να εξυπηρετήσαμε αρκετό κόσμο, πιο πολλές επισκευές. Μερικοί έφτιαξαν και τα γυαλιά, αρκετοί παρήγγειλαν ή πήραν φακούς επαφής και υγρά. Γενικά πήγαμε καλά. Ναι. Και πώς γίνεται τώρα με αντισηπτικά, με τους σκελετούς, πώς γίνεται, αν θέλει κάποιος να έρθει να διαλέξει μερικά πώς γυαλιά. Γίνεται, το φοράς για να το φοράς, το αφήνεις. Το σκελετούς τους απολυμμένουμε. Αφού φύγει ο πελάτης φυσικά, είτε με τα απολυμαντικά υγρά, είτε με τα αλκοολούχα, διαλύματα. Και περιμένουμε σήμερα πολλοί οπτικοί, έχουμε παραγγείλει λάμπες που μας έχουν ενημερώσει ότι αυτές οι λάμπες, οι οποίες έχουν ακτινοβολία UVC, εξουδετερών τα ακάρια, τα μικρόβια, ιούς κλπ. Αυτά είναι. Μάλιστα. Βάζετε το σκελετό δηλαδή μέσα και ουσιαστικά ιών, ναι. Είναι με λέιζερ, αυτό πώς είναι? Ναι. Εντάξει, βέβαια, μην περνάμε και στο άλλο άκρο τώρα. Δηλαδή, άμα το κάνεις με ένα πανί και αντισηπτικό, εντάξει. Εγώ, παιδιά, πήγα να σας πω κάτι. Δεν παθαίνει τίποτα ως σκελετός. Όχι, όχι. Κύριε Νικολάκη, εγώ πήγα για το κινητό. Ναι. Σε μια γνωστή εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, μην λέμε ονόματα τώρα. Και βάζει το κινητό σου σε ένα φούρνο μικροκυμάτων και τον αποστηρώνει τελείως. Ναι, κάτι παρόμοιο είναι αυτό που σας είπα με τη λάμπα. Ναι, σαν κλίμανο, εντάξει. Εντάξει, ό,τι μπορούμε να κάνουμε ως μέτρο προφύλαξης, καλό είναι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να προφυλάξουμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί πέρα από το πρακτικό κομμάτι, τρόπο που θα το βλέπουμε κάθε μέρα, είναι η νέα καθημερινότητα. Επειδή παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα κάθε μέρα, συναναστρεφόμαστε με κόσμο. Μας λέει ότι εμείς οι επιχειρηματίες δύσκολα πλέον θα τα φέρνουμε βόλτα. Δύσκολα τα φέρνουμε βόλτα γιατί ήμασταν τόσο καιρό κλειστά. Τι θα κάνουμε με το προσωπικό? Εσείς που είστε πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και συναναστρέφεστε με τον κόσμο εκεί, τι σας λένε? Υπάρχει τεράστια ανησυχία σε όλους τους εμπόρους, όχι μόνο στους οπτικούς φυσικά, για το τι θα επακολουθεί στην επόμενη μέρα. Ναι. Μείναμε 2 μήνες κλειστά. Καταλαβαίνετε ότι 2 μήνες οι εισπράξεις μας ήταν μηδέν. Δηλαδή, από τα 100 ευρώ που έχουμε τζίρο το μήνα, τα 90 και παραπάνω ίσως πηγαίνουν σε υποχρεώσεις. Σε όλες τις υποχρεώσεις που ξέρετε, από εφορίες, προμηθευτές, μισθοδοσίες, ενίκια, πολύ βασικό αυτό, τα ενίκια, πρέπει αυτό το 60% να παραταθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτή είναι και η πρότασή μας και η πρόταση της ΕΣΕ. Έξι μήνες ακόμα, μειωμένο ενίκιο. Ναι, αυτό, ναι, για να πάρουμε ανάσα. Δεν πρόκειται η αγορά να κυλήσει, δηλαδή ανοίξαμε τα μαγαζιά, πουλάνε ρούχα, παπούτσια, τσάντες, καλλιτικά και θα χυθεί ο κόσμος να αγοράσει. Θα πάει σιγά σιγά αγορά. Γι' αυτό ζητάμε διευκολύνσεις από το κράτος. Ζητάμε να απαλύνουν, να χαμηλώσουν τους φόρους αρκετά στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων μας. Όλα αυτά δεν έχουν πάρει μια αναστολή, κύριε Νικολάκο? Δεν τα έχουμε δει ακόμα, κύριε Χασαποπούλε. Δεν έχουμε δει τίποτα. Ένα 800 είδαμε. Και αυτό στις εταιρείες που είναι συνήθως 2-3 συνεταίροι
πήγε ένα 800, δηλαδή 400 ή 270 για κάθε έναν. Αλλά δεν πειράζει, δεν μας πειράζει αυτό. Αυτό που θέλουμε είναι να χαμηλώσουν πολύ οι φόροι των ιδιοκτητών των ακινήτων. Τα ενίκια δηλαδή έχουν πολύ μεγάλο ρόλο για μας. Και σκεφτόμαστε και τους ιδιοκτήτες που οι άνθρωποι και αυτοί δεν έχουν χρήματα. Είναι πάρα πολλοί χιλιάδες οι οποίοι ζουν από ένα ενίκιο που έκαναν οι άνθρωποι μια ζωή τους κόπους, κάνουν ένα μαγαζί να τον νοικιάσουν, να ζήσουν. Σωστό. Αυτό είναι τα προβλήματα τώρα των επιχειρηματιών και τα λοιπά. Με τους ηλικιωμένους τι κάνετε με τα γυαλιά τους? Επίσης, κάποιος που θέλει να έρθει, ας πούμε. Τίποτα. Έρχονται. Ή θα αρχίσουν να έρχονται, δεν ήρθαν πολύ εχθές. Με ασφάλεια. Θα φοράνε τις μάσκες τους. Εμείς θα φοράμε τις δικές μας. Αυτά τα χρήματα που σας χρωστούσε. Να σας πω, αυτά τα χρήματα που σας χρωστούσε ο ΕΟΠΗ για τα γυαλιά, τι έγιναν εκεί, γιατί είχατε σταματήσει ένα διάστημα να εκτελείτε συνταγές. Ναι. Από το 2010 ήταν αυτά. Μερικά τα έχει δώσει. Ας άλλους χρωστάει ακόμα, δεν έχει τελειώσει το ζήτημα αυτό. Ακόμα, Κάποιοι τα πήρανε όμως. Κάποιοι τα πήραν. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και ξέρετε, για να τα πάρεις, πρέπει να πας ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα, τέτοια πράγματα. Αυτό που θέλει πάντως η αγορά είναι βοήθεια, μικροβοήθεια από το κράτος. Τι εννοούμε? Να κάνει δόσεις στην εφορία παραπάνω. Να σταματήσουν 12 δόσεις, να τις κάνει 48. Οι δόσεις που χαθήκανε τώρα στις ρυθμίσεις θέλουμε να πάνε στην ουρά, στο τέλος του. Αν έχει 120 δόσεις, να γίνουν 125. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Και επίσης θέλουμε, καταλήξαμε δηλαδή πάλι στις τράπεζες να θέλουμε μικροδάνεια. Τα μικροδάνεια αυτά, εάν τα δώσουν, να έχουν επιδοτούμενο επιτόκιο, να έχουν περίοδο χάριτος ενός χρόνου και να τα πάρουν όλες. Εξετάζουν τώρα με ευνοϊκούς όρους, αυτό είναι το πιο βασικό. Κύριε Νικολαράκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουν να πηγαίνουμε στην τράπεζα. Το ξέρω, έχουμε λίγο χρόνο. Αλλά δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στην τράπεζα. Πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους οδηγούς ταξί. Θα μας επιτρέψετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Ελευθερία, και εσένα. Για παιδιά, μάσκες να φοράμε. Μάσκες δεν βλέπω πολύ. Κοντά είμαστε. Αποστάσεις και μάσκες. Για να συνεχίσει να χαμογελάει και ο κύριος Τσιόδρας.